Συνάντηση με τις διοικήσεις των αστικών και υπεραστικών κτέλ των Σερών πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο υποψήφιος δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, συνοδευόμενος από μέλη της παράταξής του. Ο πρόεδρος των υπεραστικών κτέλ Ηλίας Παπαγεωργίου και ο πρόεδρος των αστικών Παναγιώτης Κούρτης περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς στις Σέρες και επισήμαναν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυρίως στο κυκλοφοριακό κομμάτι μέσα στην πόλη. Τα θέματα τα οποία έχουμε εκθέσει στον κύριο Χρυσάφη ήταν το κυκλοφοριακό πρωτίστως και δεύτερον θα ήθελα για κάποια έργα, ας το πούμε, εδώ να επιληφθεί ο Δήμος όσον αφορά εδώ ένα δρόμο παρακείμενο του ΧΤΕΛ. Και το τρίτο ήταν το φανάρι. Αυτά ήταν τα θέματα τα οποία πιστεύω από την νέα Δημοτική Αρχή θα έχουμε την ανάλογη συμπαράσταση και η οποία θα επιληφθεί του θέματος και θα λυθούν. Αυτά είναι παλαιότερα προβλήματα τα οποία δεν έσκυψε ποτέ ο πρώην Δήμαρχος ή πρώην Δημοτική Αρχή καθόλου στο κεφάλι μας για να μπορέσει να τα λύσει. Γιατί με συνεργασία δύο ατόμων ή δύο φορείς, όπως είμαι το υπεραστικό και το αστικό, θα μπορούσαν να δώσουν και τις ανάλογες λύσεις. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ για πολλά χρόνια. Εσείς δηλαδή είχατε καταθέσει τις προτάσεις σας όλο αυτό και... Συνεχώς. Σας άκουσε. Συνεχώς. Συνεχώς καταθέταμε προτάσεις, συνεχώς καταθέταμε λύσεις, τις οποίες τις έχουμε εκθέσει τώρα και πολλοί από εδώ, από το συνδυασμό του κυρίου Χρυσάφη, είπαν ότι πρώτη φορά τις έχουν ακούσει. Βγαίναμε, τις φωνάζαμε, δεν μας έδιναν την ανάλογη προσοχή και δεν έδιναν την ανάλογη να σκέψουν πάνω στο πρόβλημα για να μπορέσουν να το λύσουν. Εμείς όμως, σαν αστική συγκοινωνία, έχουμε μία ιδιαιτερότητα και με την τελευταία ψήφιση του νόμου, που θα είναι η αναγκαστική, θα έλεγα, είναι μονόδρομος πλέον η συνεργασία Δήμος με το αστικό κτέλ. Οπότε θα πρέπει η συνεργασία μας, που θα συνεργαστούμε από εδώ και πέρα, να είναι πάρα πολύ, θα έλεγα εγώ, προσεκτική, φιλική και να είναι με μια συνεργασία δημιουργίας πάντα. Και όπως είπαμε και προηγουμένως με τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, όλα τα χρόνια λόγω και στο επιμελητήριο και τα λοιπά, είχαμε μία συνεχή επαφή και λύναμε, μάλλον συζητούσαμε αυτά τα προβλήματα και κατά κάποιον τρόπο είχαν επιληφθεί, θα έλεγα, κάποιες προτάσεις του Αλέξανδρου Χρυσάφη, είχαν για το κυκλοφοριακό, κάποιοι δρόμοι, πώς θα γίνουν και τα λοιπά. Τώρα θα είναι, εγώ πιστεύω, τον εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ολόψυχα, να εκλεχτεί για να έχουμε μια άψογη συνεργασία στα προβλήματα αυτά που εκκρεμούν. Ο κύριος Χρυσάφης τόνισε ότι το κυκλοφοριακό αποτελεί μείζον ζήτημα στην πόλη των Σερών και ότι πρέπει να υπάρξει αγαστή συνεργασία και συντονισμός της Δημοτικής Αρχής με τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα διαβίωσης των πολιτών. Στο πρόγραμμα της Συμμαχίας Σερών υπάρχει μια σειρά από μέτρα και ρυθμίσεις, όπως εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης στάθμευσης, αισθητήρες φωτεινών σηματοδοτών για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων πάρκινγκ, ούτως ώστε να λυθούν τα προβλήματα αυτά, επισήμανε ο κ. Χρυσάφης. Τέλος, ο υποψήφιος δήμαρχος Σερών και οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουν αγαστή συνεργασία για το καλό των πολιτών.